1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι στο θαλάσσιο χώρο βόρεια της Σάμου. Η πρώτη εκτίμηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο βόρεια της Σάμου. Σεισμός που έγινε αισθητός από την Αττική μέχρι και τα τουρκικά παράλια. Το επίκεντρό του τοποθετείται 19 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του νησιού, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι η δόνηση, όπως σας είπαμε, έγινε ιδιαίτερα αισθητή από την Αττική μέχρι και τα τουρκικά παράλια στη διάρκεια του δελτίου. Για ό,τι νεότερο υπάρχει, θα σας ενημερώσουμε. Στο μέτωπο του κορονοϊού, 1211 τα κρούσματα χθες στη χώρα, εκ των οποίων τα 25 στην Κρήτη, 13 στο Ηράκλειο, 7 στα Χανιά, 3 στο Λασίθι, 2 στο Ρέθυμνο. Στους 114 οι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στις 3 το μεσημέρι αναμένεται το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για τα νέα μέτρα. Οι παρεμβάσεις δεν θα έχουν μόνο οριζόντιο χαρακτήρα, αλλά θα εστιάζουν και στις περιοχές με αυξημένο υλικό φορτίο. Οι προτάσεις των λοιμοξιολόγων τέθηκαν χθες υπόψη του Πρωθυπουργού προκειμένου να αποφασίσει για τα μέτρα με βασικότερα σενάρια. Μάσκες παντού, περαιτέρω περιορισμός του ωραρίου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Απαγόρευση της βραδινής κυκλοφορίας νωρίτερα από τις 12.30. Κλείσιμο της εστίασης νωρίτερα και επέκταση της τηλεκπαίδευσης στα πανεπιστήμια. Η εκτίμηση των λοιμοξιολόγων είναι ότι δεν βρισκόμαστε ακόμα στο σημείο 0 και υπάρχει η δυνατότητα να συγκρατηθεί η εξάπλωση της πανδημίας. Στο κόκκινο εντωμεταξύ βρίσκονται από σήμερα η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Ροδόπη. Στο επίπεδο 3, αυξημένη επιτήρηση δηλαδή από τις 6 το πρωί, βρίσκονται οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Εύρου, Ημαθίας, Καβάλες, Κυλικής, Ξάνθης, Πέλας, Πιερίας και Χαλκιδικής, ενώ στο επίπεδο 2, στο κίτρινο, περνούν οι περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας και Μεσσηνίας. 3 φορές πάνω είναι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη χώρα 8.437 ενεργά επιβεβαιωμένα κρούσματα, είπε σήμερα κατά τη διάρκεια συνεδρίου ο λοιμοξιολόγος Σωτήρης Τσιόρδας. Πρόσθεσε ότι τις τελευταίες 7 ημέρες, στις ηλικίες άνω των 55 ετών, είχαμε περίπου 1.000 κρούσματα, κάτι που σημαίνει πως με μαθηματική ακρίβεια θα πιεστεί το σύστημα υγείας. Σύμφωνα με τον καθηγητή, η πληρότητα των ΜΕΘ ανά περιοχή είναι στη Δυτική Μακεδονία 100%, Κεντρική Μακεδονία 46%, 40% στην Ήπειρο, 61% στην Αττική, 60% στη Θεσσαλονίκη και 40% στη Θεσσαλία. Αναφορικά με την μετάλλαξη του ιού, είπε ότι έχει αλλάξει έχοντας μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και όσο υπάρχει κινητικότητα τόσο θα αυξάνονται τα κρούσματα. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να έχουμε πάνω από 2.000 κρούσματα κορονοϊού, είπε σήμερα ο καθηγητής μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος, προτείνοντας να κλείσουν τα πάντα. Στη χαλάρωση όλων μας, στις συναθρήσεις, στο συγχρονισμό, σε κοινωνικές εκδηλώσεις, στην έλλειψη προσοχής αναφορικά με την προσωπική υγιεινή μας, στην άρνησή μας να δεχτούμε μέτρα και κανόνες, αποδίδει μεταξύ άλλων τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων ο Νίκος Τζανάκης, καθηγητής πνευμονολογίας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Μιλώντας στον 984, εκφράζει την ανησυχία του παράλληλα για τα κρούσματα κορονοϊού στη σχολική κοινότητα και κρίνει απαραίτητη την εμπλοκή του συνόλου των δομών και γιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη μάχη κατά της πανδημίας. Χαλαρώσαμε σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν προσέξαμε και σαν χώρα αλλά και σαν άτομα, με αποτέλεσμα φυσικά να χαθεί ο έλεγχος, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπου υπάρχουν στην κοινωνική ζωή και στην παραγωγική ζωή των πόλεων αυτών γεγονότα αναπόφευκτου συνοστισμού και συνάθρησης, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως υπήρξαν και άλλα ζητήματα, όπως ήταν τα θέματα συναθρήσεων σε θρησκευτικές τελετές, σε πάρτι, σε τέτοια πράγματα. Φαίνεται όμως ότι καθοριστικό στο να εξελιχθεί έτσι το πράγμα έπαιξαν ίσως και οι νέοι μας, ορισμένα τμήματα της νεολαίας μας, όπως είναι πάνω σχάρι φοιτητές και άλλοι νεολαίοι, οι οποίοι δεν πρόσεξαν καθόλου, οργάνωναν πάρτι, υπαίθρια συναθρήσεις χωρίς έλεγχο,
Αυτοί ως ασυμπτωματικοί, όλοι ως ασυμπτωματικοί, μετέφεραν στην κοινότητα ένα πολύ μεγάλο υλικό φορτίο, το οποίο, όπως βλέπετε, έδωσε τα αποτελέσματά του. Ασυμπτωματικός είναι ότι κάποιος έχει οφορία, όπως λέγεται, φέρει τον ιό δηλαδή, πλην όμως δεν νοσεί. Δηλαδή δεν έχει καθόλου συμπτώματα. Εάν κάνουμε το αντιγρυπτικό εμβόλιο και τηρήσουμε τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, τη μάσκα και καθαριότητα των χεριών, δεν θα κολλήσουμε εμείς, αλλά δεν θα κινδυνέψουμε εμείς. Μειώνουμε πάρα πολύ τον κίνδυνο να κινδυνέψουμε εμείς, να μολυνθούμε και να αρρωστήσουμε. Και βεβαίως μειώνουμε τον κίνδυνο να κολλήσουμε και άλλους, να μεταδώσουμε σε άλλους, και συνολικά θα φθήνει η επιδημία αυτή και θα τεθεί πάλι υπό έλεγχο. Το θέμα του αντιγρυπτικού εμβολίου έχει ως εξής. Εάν κάνουμε αντιγρυπτικό εμβόλιο, αλλά και αν πάρουμε αυτά τα μέτρα, θα μειωθεί επίσης και η πιθανότητα, ακόμα και αν δεν είμαστε εμβολιασμένοι, να πάθουμε γρήπη. Ο εμβολιασμός όμως κρίνεται απαραίτητος, διότι θα μας θωρακίσει από αυτήν την πολύ σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού, ιδιαίτερα σε πολύ μεγάλες ηλικίες, σε πάνω από 80, μπορεί να είναι και μοιραία πρώτον. Και δεύτερον, η συνύπαρξή της με κορονοϊό, αν τυχόν συμβεί, θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες. Πιστέψαμε ότι τελειώσαμε με τον ιό, αλλά μία σειρά από χειρισμούς πολιτείας και πολιτών μας έφεραν στο σημερινό αποτέλεσμα. Εκτιμά, μιλώντας στον 984, ο Δημήτρης Κουρέτας, καθηγητής φυσιολογίας ζωικών οργανισμών και τοξικολογίας, διευθυντής του ομώνυμου εργαστηρίου στο τμήμα βιοχημίας βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκφράζει το φόβο ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πως απαιτείται να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και επισημαίνει ότι η διεξαγωγή rapid test αναπεριφερειακή ενότητα, όχι αλλά όπως γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, είναι πλέον απαραίτητη. Παράλληλα, εκτός των επιστημονικών δεδομένων, αναφέρεται στις συνέπειες της πανδημίας και του lockdown στην οικονομία και τις συνέπειες αυτού στην επιχειρηματικότητα. Το Φεβρουάριο-Μάρτιο, ας πούμε ότι δεν γνωρίζαμε, ότι είχαμε μια δυνατότητα να κάνουμε διάφορα πράγματα και υπήρχε μια ανεκτικότητα. Τώρα όμως πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν δεν έχουν γίνει. Και ο κόσμος διαμαρτύρεται. Και σε ένα μεγάλο βαθμό θεωρώ διαμαρτύρεται δίκαια. Έχουν γίνει αρκετά βήματα λάθος. Και πρώτα-πρώτα θυμάστε ότι ένα μεγάλο λάθος που κάναμε και συνολικά είναι ότι νομίσαμε ότι ξεμπερδέψαμε με αυτή την ιστορία το καλοκαίρι. Θυμάστε την γιορτή στο μέγαρο, το προεδρικό μέγαρο στον κήπο τον Ιούλιο, στις 20 Ιουλίου, πότε γίνεται, που ήταν όλοι χωρίς μάσκα. 24, Για βρείτε μια φωτογραφία να δείτε. Αυτά έβλεπε ο κόσμος. Αυτά έβλεπε ο κόσμος και λέει τελειώσαμε. Το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό θεωρώ ότι το πίστευαν και ο πολιτικός κόσμος. Δεν ήταν έτσι όμως. Εάν δείτε τα νούμερα των τεστ, όντως έχουν αυξηθεί μετά τις 14 Οκτωβρίου. Μετά τις 14 Οκτωβρίου, ενώ μέχρι πριν από τις 14 είχαμε περίπου γύρω στις 10.000 την ημέρα μοριακά τεστ, μέσω όρο περίπου, μετά τις 14 φτάσαμε στα 20.000 μοριακά συν 5.000 rapid, δηλαδή πήγαμε στις 25.000. Άρα θα πρέπει να δούμε τον αριθμό των κρουσμάτων πριν από τις 14 Οκτωβρίου, που είναι περίπου 350 με 400, και αυτή τη στιγμή να το πολλαπλασιάσουμε επί 2,5, γιατί ουσιαστικά επί 2,5 είναι τα τεστ. Άρα πάμε περίπου γύρω στα 1.000. Άρα ένα μέρος της αύξησης των κρουσμάτων οφείλεται στο ότι κάνουμε περισσότερα τεστ, και καλά κάνουμε. Και ένα δεύτερο μέρος είναι στο ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο επιδημικό κύμα, όπως φαίνεται. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, γίνεται αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι η διασπορά μας στην κοινότητα. Εγώ γι' αυτό μιλούσα. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν με τα rapid test να κάνεις αυτή την επιδημιολογική επιτήρηση? Είδατε, χτες έγινε στην Θεσσαλονίκη, πήγανε και κάναν 1.000. Έτσι, 1.000 είναι λίγα μέσα στην ΕΔΕ, και βρήκανε 50 θετικά, τα οποία θέλουν και επιβεβαίωση. Εάν ισχύει αυτό το πράγμα, σημαίνει 5%. Εάν λοιπόν 5% υπάρχουν ασυμπτωματικοί μέσα σε μια πόλη, ανά πάσα στιγμή, και θα πρέπει να το δούμε. Ποια είναι η πραγματική εικόνα αυτών που πηγαίνουν στα νοσοκομεία, ποια είναι αυτή που πηγαίνουν στις ΜΕΘ, για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Αυτό δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Πρέπει να γίνει άμεσα. Θα πρέπει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, από αύριο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, να γίνει μια τεράστια κινητοποίηση και των πανεπιστημίων και των ιατρικών σχολών,
που αυτή τη στιγμή ασχολούνται με την τηλεκπαίδευση να μπουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, να τους βάλει ο ΕΟΔΗ για να μπορούμε να έχουμε την επόμενο δεκαήμερο με τον τρόπο που έχουν ξεκινήσει, που σωστά το κάνουν, να αυξηθεί πάρα πολύ και να γίνει τυχαία. Όχι στην πλατεία, ελάτε. Αυτό είναι τυφλά. Αυτό στην πλατεία είναι τυφλά, δεν είναι τυχαία. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να γίνεται όπως γίνεται η δημοσκόπηση, να έχουμε ένα τυχαίο δείγμα μέσα στην κοινότητα, να δούμε ποια είναι η διασπορά και από εκεί και πέρα να κάνουμε, να μπορέσουμε να ξέρουμε τι θα έχουμε μπροστά μας για να πάρουμε τα μέτρα. Με συμφωνία για κοινή δράση στην αντιμετώπιση της πανδημίας ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας, τα κρούσματα του κορονοϊού ξεπέρασαν την Τετάρτη τα 500.000 μέσα σε μία ημέρα. Οι 27 συμφώνησαν σε τρία βασικά μέτρα κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος. Το πρώτο είναι η κατανομή επαρκούς αριθμού εμβολίων σε κάθε χώρα ανάλογα με τον πληθυσμό της. Το δεύτερο αφορά σε μια κοινή ευρωπαϊκή φόρμα εντοπισμού επιβάτη, η οποία θα συνεισφέρει στην ασφάλεια των μετακινήσεων. Το τρίτο είναι η συνεργασία μεταξύ των κρατών σε περίπτωση που το σύστημα υγείας κάποιας χώρας υφίσταται πίεση. Νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας της Ευρωζώνης το Δεκέμβρη προανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων από τις κυβερνήσεις για την αναχέτηση της πανδημίας του κορονοϊού. Σε αποπληθωρισμό παρέμεινε και τον Οκτώβριο η Ευρωζώνη με υποχώρηση 0,3% των τιμών καταναλωτή στα ίδια επίπεδα με το Σεπτέμβριο όπως προκύπτει από την πρώτη εκτίμηση της Eurostat. Η Ελλάδα και τον Οκτώβριο εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό αποπληθωρισμού μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωζώνης του Ευρώ, μείον 2%, εμφανίζοντας ελαφρά βελτίωση σε σύγκριση με τα επίπεδα του Σεπτέμβρη, μείον 2,3%. Στήριξη της δημόσιας υγείας με ασφαλείς μετακινήσεις ζητούν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή τους. Οι άστοχοι και εκτός κάθε κοινωνικά και οικονομικά χρήσιμης λογικής χειρισμοί της κυβέρνησης. Στο ζήτημα των δημόσιων μεταφορών εδώ και μήνες έχουν οδηγήσει σε τεράστια ταλαιπωρία εκατομμυρία πολίτες και όπως οι ειδικοί επιστήμονες σημειώνουν, σε πολλές δημόσιες αναφορές τους αποτελεί και μία από τις βασικές αιτίες απειλές για την διασπορά της νόσου στην κοινότητα. Καταβάλλονται σήμερα Παρασκευή 30 του Οκτώβρη από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι παροχές προς τους δικαιούχους. Κλειστά λόγω κορονοϊού θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι την 1η του Νοέμβρη θα ξεκινούσαν κανονικά οι φθινοπορεινές ενδιάμεσες εκπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τις προκλήσεις και τη ρητορική που είναι εντελώς απαράδεκτες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των ηγετών κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε την ευκαιρία θετικής ατζέντας στην Τουρκία, όμως η Τουρκία δεν επέλεξε αυτό το μονοπάτι, είπε ενδεικτικά. Οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασαν μεν χαρακτηρίζοντας εντελώς απαράδεκτες τις προκλήσεις και τη ρητορική της Άγκυρας, αλλά δεν αποφάσαν τη λήψη κανενός μέτρου παραπέμποντας εκ νέου τις όποιες αποφάσεις στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκέμβρη. Την επιβολή μεγαλύτερων ποινών στους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και όσους καταδικάστηκαν για την επίθεση σε βάρος του Αιγύπτιου Άλι Εργάτη μπορεί να επιβάλει το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων στα μέλη της Χρυσής Αυγής, καθώς ο εισαγγελέας εφετών Στέλιος Κωνσταρέλος, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής εισαγγελέας στην έδρα του δικαστηρίου που εκδίκασε την υπόθεση, άσκησε έφεση ως πρωτοσκέλος των επιβληθυσών ποινών. Εργασίες ασφαλτόστρωσης από το Σάββατο 31 του Οκτώβρη στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα από γέφυρα Πεντεβίκνωσου έως τον κόμβο Ελικαρνασσού. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και θα διαρκέσουν μέχρι το Σάββατο 14 του Νοέμβρη. Η ασφαλτόστρωση θα γίνει τμήματικά με αποκλεισμό μιας λωρίδας κυκλοφορίας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της άλλης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση. Η περιφέρεια καλεί παράλληλα τους οδηγούς να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνει αύριο το πρωί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμηνίων επί της Παραλιακής Λεωφόρου, λίγο πριν το Παγκρίτιο Στάδιο, στη συμβολή της Σοφοκλή Βενιζέλου με Αντωνίου Δωμαλάκη, με στόχο να διαμαρτυρηθεί και να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς για την επικίνδυνοτητα του συγκεκριμένου σημείου. Λόγω βλάβη στο αντιληπτικό συγκρότημα της ιδρυυτικής γιώτρησης της Βασιλιές, αναμένεται να παρουσιαστούν προβλήματα από σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στην υδροδότηση των περιοχών Βασιλιές, Σύλαμος, Άγιος Βλάσης, Άνω Φορτέτσα, Λοφούπολη, Φλαμπουριάρη, καθώς και στα υψομετρικά ψηλά σημεία της Ούλαφ Παλμέ. Η υδροδότηση στις περιοχές αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Γι' αυτό και παρακαλούνται οι δημότες από την ΔΕΙΑΗ για την ορθολογική χρήση του νερού. Περισσότερες πληροφορίες για την διανομή νερού δίνονται στον πενταψήφιο αριθμό 11122 χωρίς κωδικό κλήσεις ή στο 2810339050 με αστική χρέωση. Το γλυοσπόριο απειλεί την ελαιοπαραγωγή του νησιού, λέει στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ο ομότιμος καθηγητής γεωπονίας Χρήστος Αυγουλάς. Υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ ΠΕΔ και ΙΤΕ με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ, Γιάννης Κουράκης, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας συνδέεται με την στρατηγική της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την πιο ενεργή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην αναπτυξιακή διαδικασία. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα η ψηφιακή προσαρμογή θα διευρύνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και τη μείωση του χρόνου αναμονής. Παράλληλα, οι εξειδικευμένες μελέτες καινοτομικού χαρακτήρα θα ενισχύσουν την προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου και πληροφοριακού υλικού που θα υποστηρίξουν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη». Από την πλευρά του ΙΤΕ, ο πρόεδρος του, ο κ. Σταβερναράκης, επισήμανε ότι η συνεργασία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης πρόκειται να ενισχύσει τους διάβλους επικοινωνίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ΙΤΕ έχει σταθεί αρρωγός στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των αρχών της έξυπνης εξειδίκευσης, αλλά επίσης παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσα από ερευνητικές δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η συνεργασία αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση κοινών δράσεων και παρέχει άφθονες ευκαιρίες για παραγωγές ή παραγωγικές συνεργασίες μεταξύ των δύο φορέων», λέει ενδεικτικά. Τηλεφωνικά θα κλειστούν στις 2, 3 και 4 Νοεμβρίου όλα τα πρωινά ραντεβού για τους μήνες Δεκέμβριου 2020, Ιανουάριος, Φεβρουάριος 2021 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τα τηλέφωνα που μπορεί να απευθύνεται ο κάθε ενδιαφερόμενος, όπως ανακοινώθηκαν από τη διοίκηση του νοσοκομείου, είναι 2810 542 107 108, 058-542-090 και 542-104. Από τις 5 Νοεμβρίου οι κρατήσεις και οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στη λειτουργία των πρωινών τακτικών ιατρείων θα γίνεται στα τηλέφωνα 542-107 και 108 από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Είναι στο χέρι μου. Με την πρόληψη νικούμε τον καρκίνο, είναι η καλύτερη θεραπεία. Σώζονται ζωές. Είναι τα συνθήματα ευαισθητοποίησης που θα εκπέμψουν γυναίκες, φορείς, θελοντές στην εκδήλωση φωταγώγησης ροζ χρώματος του κεντρικού κτηρίου της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης καμπάνιας πρόληψης που υλοποιείται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην είσοδο του κτηρίου στην Πλατεία Ελευθερίας απόψε στις 8 με διοργανωτές στην Περιφέρεια και τον Σύλλογο ΕΦΣΟ με τον Καρκίνο.
και στο πλαίσιο των οδηγιών του ΕΟΔΗ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Παραλλήλα, έξω από την περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται και η κινητή μονάδα μαστογράφου από τις 6 το απόγευμα. Με αφορμή αυτή την καμπάνια πρόληψης, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος, υπεύθυνος των κινητών μονάδων πρόληψης της περιφέρειας, Γιώργος Πιτσούλης, είπε στον 984: «Τα στοιχεία δείχνουν πως το 50% των γυναικών που προχώρησαν σε εξέταση μέσω του μαστογράφου στη συνέχεια προχώρησαν σε τακτικό έλεγχο και πως παρά την αυξητική τάση της νόσου, οι θάνατοι είναι λιγότεροι. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε κάθε χωριό και γειτονιά του τόπου μας, η περιφέρεια τα τελευταία χρόνια επιδίδεται σε ένα μαραθώνιο πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και έτσι θα συνεχίσουμε», πρόσθεσε, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες». Είδαμε λοιπόν σε μια έρευνα που κάναμε ότι το 50% των γυναικών που δεν έχει κάνει ποτέ μαστογραφία και την έκανε με αφορμή την παρουσία της μονάδας στο ένα απομακρυσμένο χωριό, όποιο και να είναι αυτό, την επόμενη χρονιά διαφέρθηκε από μόνη της η γυναίκα είτε στη μονάδα, είτε σε νοσοκομείο, είτε σε ιατρείο να επαναλάβει τη μαστογραφία και να μπει στη διαδικασία του τακτικού ελέγχου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ είχαμε λοιπόν τη διαδικασία μας, προσπαθήσαμε, γιατί ο καλύτερος εταίρος μας αυτό είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι ενορίες, τα εργατικά κέντρα, οι τοπικές κοινότητες, οι δήμοι, προσπαθούσαμε να χτίσουμε να έρθει η μονάδα. Τώρα σημαίνει το εξής: εκατοντάδες αιτήματα. Καταλάβατε, που σημαίνει ότι έχει διαφορά. Αυτό μας το δείχνουν και οι δείχτες, όπως έχουν κάνει μια έρευνα μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την ιατρική σχολή, για να δούμε τις τάσεις. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ υπάρχει αυξητική τάση στον καρκίνο του μαστού στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, και μάλιστα θα είναι και για τα επόμενα 10 χρόνια, αύξηση των κρουσμάτων είναι και μια έννοια, μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε την τελευταία, έχουμε συγχρόνως μείωση των θανάτων. Συμβαίνει αυτό γιατί έχουμε έγκαιρη διάγνωση. Άρα πιάνει αυτό το πράγμα. Έχουμε έγκαιρη διάγνωση, βρίσκουμε νωρίς το πρόβλημα και δρομολογείται όπως πρέπει και έτσι αποφεύγουμε τους θανάτους. Να σας δώσουμε διάμεσα, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα αναφορικά με αυτή την ίσχυρη σεισμική δόνηση που είχαμε 13 και 51 πρώτα λεπτά με επίκεντρο ανοιχτά της Σάμου, μεταξύ Σάμου και τουρκικών παραλίων. Εδώ τι έχουμε. Ο σεισμός αυτός έγινε, φαίνεται, αισθητός στη μισή με Ελλάδα. Η έντασή του στα 6,7 ρίχτερ. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σημειώθηκε 19 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά τη Σάμου και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Οι πληροφορίες από τους ανθρώπους εκεί στην Σάμου αναφέρουν ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, έχουν πέσει προσώψεις κτηρίων, υπάρχουν πληροφορίες πως έχει φύγει ένα τμήμα από την εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς στο Καρλόβαση. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η θάλασσα μετά το σεισμό βγήκε στο λιμάνι. Ζημιές επίσης καταγράφονται σε σπίτια, παλιά κτίσματα, όχι μόνο στο βαθύ της Σάμου, όπως επίσης και στα τουρκικά παράλια, και είναι οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Δράσεις ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού σήμερα πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις επίσης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, στον Εσταυρωμένο, επισημένοντας την σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. 4 εθελοντικές αιμοδοσίες πραγματοποιεί από αύριο μέχρι την ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος Αιμοδοτούμε Μαζί. Αύριο στο εθρίο της Λότζια, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις Γούρνες, στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο προάβλιο της Λότζια και στο προάβλιο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ζητώ συγγνώμη, και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην Ελικαρνασσό. Οι αιμοληψίες αυτές γίνονται με τη συνεργασία των μονάδων και πανεπιστημιακού νοσοκομείων για τις ανάγκες τους. Την προσφορά και το ρόλο των τοπικών κοινωνιών μέσω των συλλόγων τους, εξέρει μιλώντας τον 984, η πρόεδρος του Αιματοκρήτη, Ειρήνη Γεωργιανάκη. Τώρα, παράλληλα, με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η του Νοέμβρη, ο Αιματοκρήτης διοργανώνει και ενημερώνει
ερωτικό περίπτερο στο έθριο της Λότζια 10 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι. Έτσι όσοι πολίτες αύριο επιθυμούν μπορούν να ενημερωθούν εκτός από την αιμοδοσία και να εγγραφούν ώστε να αποκτήσουν τη νέα κάρτα δωρητή οργάνων. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει πλέον και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. 4 αιμοδοσίες που ελπίζουμε ότι θα γεμίσουν πραγματικά τις αποθήκες των νοσοκομείων μας και με σκοπό να μην παρουσιαστεί μεγάλο έλλειμμα σε αίμα. Να πούμε καταρχήν ότι οι αιμοδοσίες γίνονται σε συνεργασία και με τα δύο νοσοκομεία, δηλαδή και με το Βενζέλιο και με το Πανεπιστημιακό. Στην Αλκαρνασσό βεβαίως έχει σημασία να στηριχθούν και τα δύο νοσοκομεία γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες. Και αυτό που θίξατε έχει πραγματικά σημασία και μάλιστα είναι στο σύνθημά μας, στο σλόγγαν μας λέμε «Αιμοδοτούμε μαζί». Φυσικά ο αιματοκρίτης είναι ο διοργανωτής και διοργανώνει όλη την καμπάνια, αλλά χωρίς όλους αυτούς τους φορείς που είτε μας προσκαλούν είτε εμείς τους κινητοποιούμε, σημασία έχει ότι τελικά είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να αναπτυχθεί η εθελοντική αιμοδοσία που χρειάζεται συνεργασία, σύμπνοια και κοινή κατεύθυνση και ματιά στο να ξεπεράσουμε πια αυτή την απαρχαιωμένη, αν θέλετε, νοοτροπία να δίνουμε αίμα στην ανάγκη, στην πίεση, όταν χρειαστεί κάποιος δικός μας, και να πάμε σε μια αιμοδοσία που είναι χαρά, που είναι προσφορά, που είναι τακτική και συνειδητοποιημένη. Σας είπαμε για αυτή την σεισμική δόνηση έντασης 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο ανοιχτά της Σάμου που σημειώθηκε 13:51 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ένας σεισμός που έγινε αισθητός στη μισή Ελλάδα και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο σημειώθηκε 19 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Σάμου και είχε εστιακό βάθος τα 10 χιλιόμετρα. Αυτό το οποίο καταγράφεται αυτή την ώρα είναι ζημιές σε σπίτια, κυρίως παλιά σπίτια, εγκαταλελειμμένα σπίτια. Έχουν πέσει προσώψεις κτηρίων. Επίσης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει φύγει και ένα τμήμα από την Εκκλησία της Μεγάλης Παναγίας στο Καρλόβαση. Οι κάτοικοι λένε ότι η θάλασσα μετά από σεισμό βγήκε στο λιμάνι. Ζημιές επίσης καταγράφονται και στα τουρκικά παράλια. Σε πρώτες δηλώσεις, στις πρώτες του δηλώσεις, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, είπε ότι πρόκειται για ένα επιφανειακό σεισμό και πως υπήρξε και προειδοποίηση μάλιστα και για μικρό τσουνάμι. Όπως ο ίδιος είπε, ήταν ένα σεισμός της τάξης των 6,7 βαθμών. Κάπου εκεί θα καταλήξει. Ακολουθούν και οι μετασεισμοί, ο μεγαλύτερος εξ αυτών πριν από λίγο στα 6,4 Ρίχτερ. Πρόκειται για επιφανειακό σεισμό. Έγινε έντονα αισθητός σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για επιπτώσεις στην περιοχή της Σάμου. Στην ουσία είναι στα όρια μεταξύ Σάμου και Τουρκίας. Μέχρι τώρα υπάρχει κάποιο θαλάσσιο ρήγμα στον Πυθμένα. Είπε επίσης ο κύριος Λέκας πως δεν πρέπει να υπάρχει πανικός, σημειώνοντας παράλληλα πως ο σεισμός ως γεγονός πάντα μας ανησυχεί. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θυλασμού, η εθελοντική ομάδα διαδικτυακής υποστήριξης, η Ηράκλειο Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θυλασμού και Μητρότητας, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Θυλασμού Ελλάδας, διοργανώνει την Κυριακή 1η του Νοέμβρη από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, μια εκδήλωση γιορτή για τον Μητρικό Θυλασμό και την οικογένεια. Με την υπεύθυνη επικοινωνία θα μιλήσουμε την κυρία Βίκη Μπαζούλα Παπαδάκη. Φέτος τελείως διαφορετικά τα πράγματα πάντως, κυρία Μπαζούλα. Έτσι, καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλησπέρα σας. Πράγματι, αρκετά διαφορετικά, όμως πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε για αυτή την προσπάθεια διαφύλαξης που γίνεται. Οπότε και εμείς προσαρμόσαμε τη γιορτή στα πλαίσια που μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Και το κυριότερο, χωρίς να στερήσουμε την υποστήριξη σε όλους όσους τη χρειάζονται. Σωστά. Τι δεδομένα λοιπόν θα έχουμε για να ξέρουν και οι κυρίες που σας ακούν? Φέτος δεν θα είμαστε στη Λόντια όπως ήμασταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος θα συναντηθούμε εντός εισαγωγικών ηλεκτρονικά. Υπάρχει ένα event που θα είναι ανοιχτό στην πλατφόρμα του Facebook. Εκεί για τις ώρες που δηλώνουμε
ώρες γιορτής θα τρέχουν ενθαρρυντικά μηνύματα, ιστορίες από τα μέλη που θα συμμετέχουν, φωτογραφίες, όσων υποστηρίζουν ή που φυλάζουν όσες μητέρες θέλουν να μοιραστούν. Κυρίως για την εμψύχωση και την ενδυνάμωση των οικογενειών. Και στη συνέχεια αυτή η εκδήλωση θα παραμείνει ανοιχτή για όλη την εβδομάδα μητρικού θυλασμού, εφόσον πλέον δεν μας περιορίζει ο χώρος, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να ανατρέξει, να βρει πληροφορίες, χρήσιμο υλικό, άτομα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί για να ζητήσει βοήθεια, σαν ένα σημείο ηλεκτρονικό αναφοράς. Και για άλλη μια φορά να πούμε το πόσο απαραίτητος είναι ο μητρικός θυλασμός, όχι μόνο για το ίδιο το βρέφος, αλλά για όλη την οικογένεια, ναι. Για όλη την οικογένεια, για τη μητέρα, για το παιδί, για το περιβάλλον, μιας και συνάδει με το φετινό θέμα, ότι υποστηρίζουμε τον θυλασμό για ένα πιο υγιή πλανήτη, έχει θετικές επιδράσεις παντού, σε όλους τους τομείς. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θυλασμού διαδικτυακά φέτος. Κυρία Βίκη Μπαζούλα Παπαδάκη, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης, τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες στο Ηράκλειο, αλλοδαπές που φέρονται από την αστυνομία να βαρύνονται με τις κλοπές πορτοφολιών από πεζούς στο διάστημα 7 με 27 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.420 ευρώ, ένα κόσμημα, πιστωτικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα. Συνελήφθη χθες βράδυ σε περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος ένας άνδρας, στο φορτηγό του οποίου βρέθηκαν ένα λεξίσφαιρο γυλαίκο, γκλοπ και σπρέι πιπεριού. Κάτοικος της Ιεράπετρας φέρεται να αφαίρεσε από δύο επιχειρήσεις διάφορα αντικείμενα αξίας 700 ευρώ, όπως και 50 ευρώ, αλλά και δελτία τυχερών παιχνιδιών αξίας 600 ευρώ από πρακτορείο ΟΠΑΠ. Ο φερόμενος ως δράστης διέθετε παράλληλα 49 ναρκωτικά χάπια χωρίς την απαιτούμενη ή ιατρική συνταγή. 4 πιστόλια, 9 γεμιστήρες και φυσίγγια είχε σπίτι του κάτοικος του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά που συνελήφθη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον τρόπο που έδρασε ο 21χρονος Τινίσιος, ο οποίος σκότωσε τρεις πιστούς στην εκκλησία Notre Dame στην Νίκαια, έδωσε ο εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση. Παράλληλα, ένας 47χρονος στέθηκε υποκράτηση, καθώς είναι ύποπτος ότι ήταν σε επαφή με τον δράστη της χθεσινής φωνικής επίθεσης με μαχαίρι. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας αναμένει και άλλες επιθέσεις στη χώρα, διότι εκτιμά ότι η χώρα του έχει εμπλακεί σε πόλεμο με την ισλαμιστική ιδεολογία. Καταδίκασε την επίθεση το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Παραλίλημα κατά Μακρόν, εξαπέλυσε από το βήμα της τουρκικής βουλής ο ηγέτης των εθνικιστών και τέρος του Ερντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, που κάλεσε σε τζιχάτ κατά της Δύσης. Τα νέα χτυπήματα ήρθαν να διαλύσουν κάθε αμφιβολία για το πού οδηγούνται τα πράγματα, είπε σήμερα στον 984 ο Σταύρος Λιγερός, επικεφαλής του slpress.gr. Αυτές οι τρεις επιθέσεις, κατά πάσα πιθανότητα μοναχικών λύκων της Ισλαμικής Τρομοκρατίας, επαναφέρουν με δραματικό τρόπο στην ημερήσια διάταξη το ευρύτερο και κρίσιμο ζήτημα της συμβατότητας ή όχι του φονταμενταλιστικού Ισλάμ με το δυτικό τρόπο ζωής. Και βέβαια, στο πολιτικό επίπεδο, παροξένουν την εξελισσόμενη σύγκρουση της πολιτικής Μακρόν με τον Ερντογάν, ο οποίος διεκδικεί το ρόλο του προστάτη και ηγέτη των απανταχού μουσουλμάνων από την ανίερη Χριστιανική Δύση, αναφέρει. Είναι προφανές ότι η νέα τρομοκρατική επίθεση ρίχνει λάδι στη φωτιά, υποχρεώνοντας όχι μόνο τη γαλλική προεδρία αλλά και τη γαλλική κοινωνία να εισέλθει σε κατάσταση ιδιότυπου υβριδικού πολέμου. Δικαιολογημένα, αφού η τελευταία επίθεση αποδεικνύει πως στόχος δεν είναι μόνο κάποιος που οι τζιχαντιστές θεωρούν πως πρόσβαλε τον προφήτη τους, αλλά οποιοδήποτε χριστιανός. 16χρονο επίδοξο πυρπολιτή στην περιοχή Τα Ταρτσάν, στην οποία ζουν πολλοί μουσουλμάνοι, πυροβόλησε και σκότωσε η ρωστική αστυνομία. Ο ανήλικος φέρεται να αποπειράθηκε να πυρπολήσει αστυνομικό τμήμα, αφού μαχαίρωσε ένα αστυνομικό, αναφέρουν σε ανακοίνωσή του ερευνητές της ρωσικής αστυνομίας. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ υπό τη σκιά της πανδημίας και της αμφιβολίας για το εάν τα ξημερώματα της 3ης Νοεμβρίου
θα υπάρχει καθαρό αποτέλεσμα ή έστω πρόβλεψη για τον επόμενο Αμερικανό Πρόεδρο. Από 245 εκατομμύρια εγγεγραμμένους έχουν ήδη ψηφίσει 81 εκατομμύρια Αμερικανοί, εκ των οποίων τα 52 εκατομμύρια είναι επιστολικοί ψήφοι. Την εκένωση διασχολείων στο Μόρισβιλ του Τέξας προκάλεσε ο εκτροχιασμός εμπορικής άμαξοστοιχίας λόγω διαρροής ουσιών από τα βαγόνια. 9.84. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Η ισοπαλία που τον αφήνει αδικημένο πήρε ο ΠΑΟΚ στην έδρα της Γρανάδα με 0-0. Η ελληνική ομάδα είχε εξαιρετική παρουσία για τη δεύτερη αγωνιστική στο Europa League και θα μπορούσε να φύγει με το διπλό από την ισπανική πόλη. Τη δεύτερη ήττα στους ομίλους του Europa League γνώρισε η ΑΕΚ, καθώς έχασε 1-0 από τη Λέστερ στο ΆΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική. Τη διακοπή στον ερασιτεχνικό αθλητισμό όπως και στα σχολικά πρωταθλήματα για ένα μήνα εισηγείται η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Στο δεύτερο γύρο σταμάτησε η πορεία του Στεφάνου Τσιτσιπά στη Βιέννη. Πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο τουρνουά Masters στο Παρίσι, το οποίο ξεκινά τη Δευτέρα. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ θερμοκρασία σήμερα έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 9.84. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.